Ωχ, θα κολλήσουμε 40 ώρες τώρα εδώ πέρα. Έλα ρε Θοδωρή, ρέμισε. Μα δεν είσαι χαρούμενος που γυρίσαμε από την Κωνσταντινούπολη, ρε. Από την πόλη, βρε, ήρθαμε. Ναι, και στην κορφή κανέλα. Πω, δεν χαλαρώνει αυτό το άτομο. Σφιγμένο σε πήρα, σφιγμένο σε γύρισα. Όχι, αγάπη μου, χαλάρωσα. Τώρα θα ξεσφίξω άμα ξεκολλήσουμε από εδώ πέρα, από το Τελωνείο. Δεν θα δωρεί. Αυτή η Κωνσταντινούπολη μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ξέρεις ότι άσκησε μέσα μου μια μαγεία, εσένα. Ναι. Θες αυτή η Αγία Σοφιά. Θες ο Βόσπορος. Θες τα ίχνη του Βυζαντίου παντού. Δεν σε φτιάξανε. Μου άρεσε. Πολύ. Ξέρεις, οι Έλληνες εδώ είμαστε φοβερό κύτταρο, είδες. Παντού αφήνουμε τα ίχνη μας. Θοδωρή, δεν πρέπει οι Έλληνες να χαθούμε σαν λαός. Είμαστε φοβερός λαός. Πρέπει να συντηρήσουμε αυτό το κύτταρο. Πρέπει να μην χαθεί η θρησκεία μας. Πρέπει να μην χαθούν τα ήθη μας. Πρέπει να αφήσουμε απογόνους. Να διονύσουμε τον Έλληνα, Θοδωρή. Θοδωρή, θέλω παιδί. Άντε πάλι, πάει. Καλά, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Το Τελωνείο δεν είναι ο φυσικός χώρος για τέτοια συζήτηση, εντάξει. Θοδωρή, σε παρακαλώ. Έλα να κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα. Μωρό μου, να σου πω κάτι. Του να δεις ένα καροτσάκι και να πεις ότι θέλω παιδί, το καταλαβαίνω. Έχει ένα συνειρμό. Του να δεις μια πιπίλα και να πεις θέλω παιδί, έχει συνειρμό. Αλλά το να δεις ένα για σοφιά και να θες παιδί, όχι, αγάπη μου. Δεν είσαι καλά. Να σου πω, εκτός από τα χαλιά, έχουμε τίποτα άλλο παράνομο μαζί μας? Όχι, τίποτα. Μη με κοιτάς με μάτι κλούβιο, θυμίσου. Τίποτα σου λένε. Σε έχω ικανή τώρα να έχουμε τίποτα να βρούμε τον πελά μας εδώ. Κοίταξε, μονή. Έχω λοιπόν. Τι έχεις? Έχω πάρει παράνομα. Κάτσε, γιατί υπάρχει μέσα αστυνομία. Τι έχεις πάρει, παιδί? Φούντα. Φούντα, ναι. Τι δουλειά έχεις εσύ μέσα? Κάτσε, κάτι με εκνευρίζω. Όταν έχεις φούντα, τι εννοείς? Χασίσει. Τι εννοώ, τη φούντα του Τσολιά? Δεν είναι πλάκα. Μάσισε. Πού τη βρήκες με την πλάκα μου, κάνει? Κοίταξε, θυμάσαι που χάθηκα με τον Ισμαήλ. Ναι. Μη μας ακούει ο αστυνομία. Ισμαήλ. Και πήγαμε μία βόλτα στο Ελ Χασαράν. Ναι. Εκεί κάπνισα φούντα και πήρα και μαζί μου. Πήρες μαζί μου, κάπνισες φούντα, ε? Ναι. Ο Χαζός. Και πώς ήταν ωραία, έτσι. Όνειρο. Όνειρο. Να σε πω, δηλαδή έχεις να δοκιμάσω κι εγώ στο σπίτι? Δεν το πιστεύω, Θοδωρή. Τι αγαπώ. Δεν έχεις? Πλάκα σου κάνω και εσύ τσίπησες. Πλάκα μου κάνει. Θοδωρή. Και εγώ πλάκα σου κάνω. Σιγά μην δοκίμασα τέτοιες ιδέες. Θοδωρή, επιρρεπείς τα ναρκωτικά. Ναι. Φανεί και από το μάτι σου. Δηλαδή, αν είχα φούντα, θα έπινες. Είναι επιρρεπείς τα ναρκωτικά. Δεν θα ξαναβγείς μόνος σου. Τελείωσε. Α, πολύ αργή αυτός ο Τελώνης. Μου έχεις πάρει τα νεύρα. Ο Τελώνης, ε. Θοδωρή. Ναι, ο Τελώνης. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που πεις Τελώνης, τι διαφορά έχει ο Τελώνης από τον Φαρισαίο? Καμία σχέση. Άλλο πράγμα είναι ο Τελώνης και άλλο πράγμα είναι ο Φαρισαίος. Και γιατί λέγανε ο Τελώνης και ο Φαρισαίος? Δηλαδή, τι διαφορά έχει ο Τελώνης δηλαδή από τον Φαρισαίο? Το ένα, αγάπη μου, είναι ο Τελώνης που ξέρεις, ναι, και το άλλο είναι ο Φαρισαίος που δεν ξέρεις. Γιατί το Φαρισαίο δεν τον ξέρω, να ξέρω τον Τελώνη? Γιατί, αγάπη μου, ο Τελώνης είναι αυτός εδώ, ο Τελωνιακός, και ο Φαρισαίος είναι από την εποχή του Ιησού Χριστού. Ναι. Το κατάλαβες? Ναι. Αγάπη, και γιατί έμεινε ο Τελώνης, ενώ σε μια ιστορική διαδρομή χάθηκε ο Φαρισαίος? Δεν θα ξεμπερδέψω σήμερα. Αγάπη μου, ξέχνα το Τελωνιακός, εντάξει. Ναι. Ξέχνα το Τελώνης. Εντάξει, πάμε να πάρουμε κολόνιες. Εγώ νομίζω ότι για να μην φανεί ότι έχουμε ελαφρέα πρέπει να το χειριστούμε έτσι όπως σου λέω. Ναι, αλλά Δήμητρα, πρέπει να λύσουμε κάποια στιγμή στη μεταξύ μας σχέση ένα πράγμα για το ποιος είναι αρχηγός. Άρχισε τα φαλοκρατικά. Εσύ είσαι αρχηγός. Ηρέμησε. Ναι, για να το λες εσύ με τέτοια ευκολία σημαίνει ότι πιστεύεις ότι εσύ είσαι ο αρχηγός και τώρα μου ρίχνεις στάχτη στα μάτια. Αγάπη μου, κλασική γυναίκα που τάνια τώρα σιγά με τη φάω. Ω, πόσα χρόνια. Ωραία, εγώ είμαι αρχηγός. Α, το ομολογείς? Εσύ είσαι αρχηγός. Ούτε αυτό ναι, πρέπει αρέσει, να ξέρεις. Όχι, δεν είναι ότι αν μ' αρέσει, όχι. Είναι το λογικό. Ναι, πρέπει να ξέρεις ότι σε ορισμένα πράγματα είμαι ικανότερος από σένα, γι' αυτό πρέπει να είμαι εγώ αρχηγός ορισμένα πράγματα. Ωραία, εγώ πιστεύω τώρα για να μην χλιαρούμε ότι για να περάσουμε αυτά τα λαθρέα, που σιγά τα λαθρέα μωρέ, στο φινάλε άμα τα δούνε, θα πληρώσουμε ένα πρόστιμο και συχάσουμε. Για να περάσουμε λοιπόν αυτά τα λαθρέα, πρέπει να είμαστε άνετοι και χαλαροί. Εγώ νομίζω απλώς ότι πρέπει να τα δηλώσουμε. Εγώ νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είμαι εγώ ο αρχηγός. Γιατί εσύ μπορεί να νομίζεις ότι θέλεις, αλλά εγώ είμαι ο αρχηγός. Εγώ πρέπει να είμαι τώρα, γιατί εγώ είμαι έλουρος σε αυτό το θέμα. Κάτσε. Γεια σας. Έχετε τίποτα να δηλώσετε? Έχουμε. Όταν λέτε να δηλώσουμε, τι εννοείτε? Εννοεί αν έχουμε να δηλώσουμε κάτι. Εννοεί αν έχουμε κάτι να φάμε. Πάψε, παιδάκι μου. Τι λέγαμε? Λέγαμε αν έχουμε κάτι να δηλώσουμε. Ωραία. Απάντηση. Απάντηση. Εσύ ο αρχηγός. Ναι, εσύ είπες ότι σε αυτή την περίπτωση θέλει να είσαι εσύ ο αρχηγός. Έτσι είπες. Σας παρακαλώ, σωματικό έλεγχο τώρα. Κάτι συμβαίνει με αυτούς τους δύο. Εσύ να. Είπαμε να πάμε να ταξιδάξει στην Τουρκία, δεν είπαμε να ζήσουμε το εξπρέ του μεσονυχτίου. Άντε.
Κάτσε, μια στιγμή, κάτσε, φίλε. Τι πιάνει εσύ έτσι. Παρακαλώ, κύριε, τη δουλειά μου κάνω. Και ποια είναι η δουλειά σου, να πιάνει τη γυναίκα μου. Έλα, καλέ, άστον τον άνθρωπο να πιάσει, δεν θα βρει τίποτα να φύγουμε. Ναι, δεν θα βρει τίποτα, άμα να φέρει και τη δικιά τη γυναίκα, την πιάνουμε εμεί. Δεν ξέρουμε να πιάνουμε γυναίκε και να λέμε ότι εργαζόμαστε. Έλα, Θοδωρή. Κύριε, σα παρακαλώ, έχετε να πιάσετε τίποτα άλλο. Να... Ελάτε να τελειώνουμε γιατί θέλω να πάμε σπίτι μα. Πιάστε, άντε. Συγγνώμη! Και στην ευαίσθητη περιοχή. Συγγνώμη, έχει πιάσει νευρικό τώρα, μου είναι αδύνατο να με ψάξετε. Μισό λεπτό. Με ψάχνετε και στην ευαίσθητη περιοχή και άντρα και όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι στον αρχηγό, παρακαλώ. Α, τελικά αυτό είναι ο αρχηγό μα! Ναι, και μην τον αμφισβητεί. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώ σε λένε, συγγνώμη κιόλα. Θανάση. Κοίτα με στα μάτια. Κοίτα με βαθιά στα μάτια και πε μου. Σου μοιάζω για παράνομο. Φαντάκι μου, είσαι σοβαρό. Θα κοιτιέστε με τα μάτια μου τον άνθρωπο. Εραστέ είστε. Έλα να κάνει τη δουλειά του. Ψάξτε τον να φύγουμε. Δεν μπορώ, καρχαλιά. Εντάξει, περίμενε. Θα με ψάξει, αλλά μακριά τα χέρια του Σοφοκλή. Α, Σοφοκλή, το λε τώρα, όχι Μουσταφά. Μουσταφά τον έλεγα στην Κωνσταντινούπολη. Περάστε μέσα, κύριε, περάστε μέσα. Βυθίδη και έρχομαι. Και να σα πω, τι θα του κάνει του ανθρώπου. Σε παρακαλώ, κύριε, μη μου τα χαλά. Μια ώρα έκανα εδώ να τα στρώσω στη βαλίτσα. Θα το ρίμουν, τα έχει πατσαβουριάσει. Σα παρακαλώ, αφήστε με να κάνω τη δουλειά. Μα τι, γιατί εγώ που τα δίπλωνε μη χαζή, δηλαδή, και τα τι θε. Τα μεταξωτά τα χαλιά που τα έχει βάλει. Είναι κάτω-κάτω στον πάτο μετά από κάτι τέτοια ποινή. Θα τα βρει, θα τα βρει. Μη τυρανιέσαι, θα τα βρει. Δεν θα τον αφήσουμε να τα. Να σα πω, κύριε, αρκετά έχετε βγάλει τη βαλίτσα μου. Αυτά είναι δικά μου, μα ανήκουνε και δεν θέλω να τα πειράζετε άλλο. Τελείωσε. Μα τι λέτε τώρα, αφήστε με να συνεχίσω. Αυτό που ακούτε, όχι, δεν δέχομαι, είναι τα ρούχα μου. Δεν υπάρχει δηλαδή τελωνιακό απόρριτο, υπάρχει ιατρικό απόρριτο, δικηγορικό. Θέλω και τελωνιακό απόρριτο, έναν υπεύθυνο. Τι τελωνιακό απόρριτο. Κάποιος κύριος θα έρθει να με υπερασπίσει. Ούτε και τελωνιακό απόρριτο. Να σου πω, επειδή έχεις ρημάξει όλα τα ρούχα, εδώ σε αυτό το χώρισμα τράβα το φερμουάρ, θα βρεις τρία μεταξωτά χαλάκια. Λοιπόν, πες μας τι πρόστιμο να πληρώσουμε, να σηκωθούμε να φύγουμε. Τι την ήθελα την Κωνσταντινούπολη, μας δηλαδή, δεν πήρα στο Ζούμπερι και μόνος μου. Γιατί δεν έρθες με κάμια φίλη σου εδώ πέρα στη Χαρτομάντισσα να πούμε. Τι με κουβάλας, αυτά είναι για υπανάπτυκτους. Τι λες, μωρέ, που είναι για υπανάπτυκτους εδώ πέρα στην αρχαία Ελλάδα που ήταν το απόγειο του πολιτισμού, είχαν και επιθεία και μαντίο των αδελφών. Τώρα δεν θέλω να σε χαλάσω, αλλά στην αρχαία Ελλάδα ήταν πίτα στις αδερφές, κατάλαβες. Το μαντίο των αδελφών πήγαινε. Σταμάτα, μωρέ, και την Ελλάδα την έβγαλε στην αρχαία αδελφίστικη. Σταμάτα πια. Κάθε άνθρωπος αγωνιά για το μέλλον. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Όχι, εγώ δεν αγωνιώ για το μέλλον, για το παρόν αγωνιώ. Πώς καθίστησα έτσι. Ναι. Τι ναι, ε? Ναι. Ναι. Τι, όταν λέτε ναι, τι εννοούμε, ναι? Ναι. Εσύ τώρα τι καίγεσαι να μάθεις, γιατί κρέμεσαι έτσι πάνω από τα ταρό, τι είναι αυτό που θες να μάθεις? Δεν καταλαβαίνεις, αν θα κάνουμε παιδί, αγάπη μου. Και γιατί το ρωτάς εμένα, ρε Δήμητρα? Όχι, Δήμητρα, δεν πρόκειται να κάνουμε παιδί, στο λέω με βεβαιότητα. Όχι επειδή μόνο δεν θέλω παιδί, αλλά επειδή θέλω να μεταφέρεις το παιδί και τέτοιες μεταφυσικές ανησυχίες, να πούμε, ηλίθιες. Σατανιστία το κάνεις το παιδί. Για πείτε. Μάλιστα. Ναι. Θα κάνετε, κύριε παιδί. Θα κάνουμε παιδί. Πού το βλέπετε αυτό, πού φαίνεται? Εδώ το δείχνει καθαρά. Εδώ φαίνεται ότι θα κάνουμε παιδί. Αχ, Θοδωρή, θα γίνω μάνα, να! Και να σας ρωτήσω, το μωρό τι είναι, αγόρι, κορίτσι? Μισό λεπτό, να συγκεντρωθώ. Yeah. Μην την αφήνεις να συγκεντρωθεί πολύ ώρα, ζητάνε πιο πολλά λεφτά αυτοί θα συγκεντρώνουν. Συγκεντρωθείτε και... Αγόρι είναι. Αγόρι, αχ! Θα κλάψω, Θοδωρή, συγχαρητήρια, αγόρι. Κάτσε, ρε Δημητρά, να μου ούτε περιχογράφημα να έχεις κάνει. Ρέμισε, κορίτσι. Ναι. Ναι. Ναι, πάλι, ε. Ναι. Είμαι έξυπνος και ξερός. Εσείς, κύριε, τι θέλετε να μάθετε? Έλα, πες τι θες να μάθεις, μωρό μου. Κάτι για το μέλλον σου. Πες, τι θες, όλα τα λέει. Δεν θέλω να μάθω τίποτα. Τι πώς κάτι, πες. Έλα, Δημητρά, να πληρώσουμε να φύγουμε τώρα. Μα πες ό,τι θέλεις μπορεί να σου το πει. Ωραία, θέλω να μάθω αν θα κάνει σεισμό. Έλα, κάτι πιο σοβαρό τώρα. Τι σεισμό? Τι πιο σοβαρό, πιο σοβαρό από το σεισμό? Είσαι με τα καλά σου, σε σεισμογενή χώρα ζούμε. Είμαστε δύο βήματα από το ρήγμα της Αταλάντης. Θέλω να μάθω αν θα κάνει σεισμό. Αλλά και πότε, γιατί το ότι θα κάνει σεισμό το ξέρω και εγώ. Ευχαριστώ. Ναι. Πότε θα κάνει σεισμό? Έχαζα τώρα, τι είναι ο Βαρότσος, τι είναι η Ουψάλα, τι ρωτάς τώρα? Ναι. Θα γίνει σεισμός. Θα γίνει! Πότε? Πότε θα γίνει? Μπορεί να γίνει δηλαδή και τώρα, ας πούμε. Όχι τώρα. Όχι τώρα, τι σίγουρα, γιατί δεν μπορεί να γίνει δηλαδή, τώρα. Δηλαδή πότε, ξέρετε. Βρε κακομοίρα έξω, πλάκα κάνω. Χαίστηκε η Μάντισσα. Και τώρα θα σας πω τη στάχτη. Τη στάχτη?
Τη στάχτη. Τη στάχτη, μα στάχτη. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Θα ανάψετε ένα τσιγάρο και ναι, θα ρίξετε τη στάχτη εδώ. Α. Θα βάλετε μία ευχή και ναι, εγώ θα σας πω εάν θα γίνει. Α, ναι. Ανάψτε ένα τσιγάρο. Ξέρετε, έχω ένα πρόβλημα γιατί εγώ δεν καπνίζω. Το έχω κόψει τρεις εβδομάδες με πολύ ζόρι. Έχω πακίνει εξ αυτού. Ούτε μια τζούρα δεν έχω καπνίσει. Μην τα αρχίσω τώρα. Άναψε εσύ ένα τσιγαράκι. Τι λες, αγάπη μου, θα ανάψω εγώ τσιγάρο. Εγώ το δεν έχω καπνίσει ποτέ. Θα καπνίσω τώρα για να σου πει τη στάχτη. Έχεις δίκιο, εντάξει. Τώρα τι να κάνω. Ωραία, θα ανάψω εγώ. Σίγουρα θα γίνει. Δηλαδή θα καταλάβουμε από τη στάχτη αν θα γίνει αυτό που θα βάλω, ε. Βεβαιότατα. Α, θα καπνίσω τότε. Να την κάπνισε. Εντάξει. Έψαχνε δικαιολογία, τη βρήκε. Α, και κάνα πτήρα. Λοιπόν, καπνίζω, έτσι. Mm. Πάζω ευχή τώρα, έτσι. Ναι, αλλά μην τον παίρνει μέσα τον καπνό. Θε να με βοηθήσει, κάπνιζε εκεί. Δεν μπορώ να καπνίσω εγώ. Πόση στάχτη θέλουμε. Λίγη. Ρίξτε την εδώ. Εδώ κατεβάζω κάτω, το βλέπετε όλοι. Ναι, μπράβο, ρίξτε τη στάχτη. Μα μπάφιασε εδώ. Εντάξει, είναι τόση στάχτη. Εντάξει. Τι το κάνω αυτό. Αν το σβήσει, τι το κάνει. Για δε. Έβαλε ευχή, ναι. Όχι. Τι όχι. Η ευχή αυτή δεν πραγματοποιείται. Όχι, ρε γάμο. Τι είχες βάλει. Αν θα παντρευτούμε. Αυτό είχες βάλει. Όχι, βέβαια, δεν θα γίνει αυτό. Η κυρία ξέρει τη δουλειά της, όντως. Τι δεν θα παντρευτούμε. Πώς γίνεται να μην παντρευτούμε. Αφού βγαίνει ότι θα κάνω παιδί. Δηλαδή, αν είναι παντρε, θα το κάνω το παιδί. Πώς γίνεται. Θέλω να καπνίσω. Μου την έδωσε. Έλα, αγάπη μου, έλα. Λυπήσου τα κιλά που έβαλες. Θα είσαι και χοντρή και καπνίστρια. Σοβαρολογείς. Εσύ θα με εγκαστρώσεις. Άμα είναι παντρε και μας κάνεις και υποδείξεις. Ξαναρχίζω το τσιγάρο. Φέρτε μου το τσιγάρο. Με κοιτάτε. Τώρα που είναι στην τουαλέτα, πες μου, υπάρχει περίπτωση να τον χάσω αυτόν τον άντρα? Φρόντισε να σου κάνει παιδί γρήγορα. Μα δεν γίνεται, παίρνει 500 προφυλάξεις. Πώς θα το κάνω? Μπορούμε να έχουμε κάποιες τρίχες του. Από πού? Από κάτω. Από κάτω. Πού κάτω? Από τα γεννητικά του όργανα. Τα γεννητικά του όργανα, πώς θα πάρω τρίχες από κάτω? Θα βρεις μια αφορμή. Τι να βρω αφορμή, έχεις δει κανένα να δίνει τρίχες από τα όργανα του? Δεν τις δίνουν εύκολα. Τι να κάνω? Να σου πω. Να πάρω από το κεφάλι να κόψω. Έστω. Έστω. Έρχεται, έρχεται. Δεν θέλω να το χάσω αυτόν τον άντρα. Ψαλίδι, ψαλίδι. Από το κεφάλι, έτσι. Τι γίνεται, μωράκι μου, τελειώσατε? Άντε, αργούμε. Πώς πήγε μέσα? Πώς να πάει, τελειώσατε, τι έγινε, τι χρωστάμε? Θοδωρή. Τι κοιτάει, τι έγινε, τι. Έχουμε ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Κοίταξε εδώ. Το κούρεμά σου δεν είναι καλό. Τι σχέση? Δεν είναι καλό. Το... Κοίτα ένα κούρεμα. Δεν είναι καλό, παιδί μου. Σπύρος τόσα χρόνια με κουρεύει. Ποιο Σπύρος, παιδί μου, πάει σε μπαρμπέρι ακόμα. Αυτή την τούφα. Δεν πρέπει να τη φάμε, αγάπη. Ποιο θα τη φάμε, το ψαλίδι εσύ? Με το ψαλίδι. Τι λες, αγάπη μου, θα με κουρέψει εδώ μέσα στο μαντίο το τελεφών τώρα. Έχουμε σαλτάρτε λίγο. Τώρα το κούρεμα σε μάρανε που πήγε στο ξένο σπίτι. Έλα τώρα τελειώνει. Έλα, σε παρακαλώ. Μια τουφίτσα προεξέχει. Σε παρακαλώ. Δημήτρα, κοίταξε, θα τα πάρω τώρα. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Εντάξει, καλέ, μη φωνάζει. Τώρα αριθμολογία. Το όνομα Θοδωρής είναι 3 συν 2 συν 5 συν 7, 17, 7 και ένα 8. Μάλιστα. Το 8 στην αριθμολογία σημαίνει ότι μπορείς να ζήσεις και μόνος σου. Αυτός, να ζήσει μόνος του. Ναι. Καλεμένα ρώτα βλακίες, λέει, για πάει. Για πες μου, τι άλλο είναι το 8? Ότι έχεις αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχο και είσαι οραματιστής. Δεν είναι αβάσιμα αυτά που λέει, δίκιο έχει. Εσύ έχεις αυτοπεποίθηση που έχεις ένα meeting παθαίνεις γαστρίτιδα. Καμία σχέση. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, μία ερώτηση. Όποιον το λένε Θόδωρο, δηλαδή, που έχει τους ίδιους αριθμούς, έχει τον ίδιο χαρακτήρα. Έλα, παιδιά. Δηλαδή, τι έχεις τον ίδιο χαρακτήρα με τον Θόδωρο Πάγκαλο? Ας πούμε ένα Θόδωρο που μου. Κοίτα, τώρα που το λες, με τον Θόδωρο τον Πάγκαλο έχω πολλά κοινά. Τι κοινά? Αυτό που ανέφερες, δηλαδή, έχω πάρα πολλά. Για πες, είμαι κι εγώ απρόβλεπτος, οξύθυμος, έχω μια πληθωρικότητα. Έχω κοινά. Με έχεις με τον Πάγκαλο. Ναι. Ό,τι θέλει. Ωραία. Ας τον Πάγκαλο, με τον Θόδωρο Γκελόπουλο έχεις κοινά. Ουά, με τον Θόδωρο. Πολλά. Τι, για πες ένα κοινό, τι κοινό. Τι να πω τώρα, να αρχίσω να λέω πώς. Πες μου ένα κοινό που έχεις με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και δεν το πιάνω. Δεν το πιάνεις, αγάπη μου, γιατί δεν έχω κάνει ακόμα ταινία και φαλάκρα, γι' αυτό ναι, δεν το πιάνεις. Και δεν έχεις πάρει και φίνικα. Ό,τι θέλει. Βγάλ το Δήμητρα να δούμε τι γίνεται. Και τώρα θα περάσω σε ένα αλλιώτικο επίπεδο συνείδησης. Θα επικοινωνήσω με τον πνευματικό μου οδηγό, τον Ερνέστο. Με τη βοήθειά του θα καλέσετε όποιο πνεύμα θέλετε στον κόσμο. Μπορώ να επικοινωνήσω με τον παππού μου που πέθανε το 1981, τότε που βγήκε το Πασόκ? Μπορείς. Ευχαριστώ πολύ. Είστε έτοιμοι? Ναι, έτοιμοι είμαστε. Δώσε μου ενέργεια. Φοβάμαι. Προσπαθεί να πιάσει γραμμή, μα.
η σύνδεση με τον απομακρυσμένο διακομιστή πραγματοποιήθηκε. Haros.gr. Είμαι ο Ερνέστο. Με ποιον επιθυμείτε να επικοινωνήσετε? Θα ήθελα να επικοινωνήσω με τον παππού μου, τον Γιώργο, που είναι από τη Στούπα και πέθανε το 1981 όταν βγήκε το Πασόκ, πείτε. Η μητρούλα. Παππού μου. Ο παππούς μου είναι. Αχ, παππούλη μου γλυκέ. Καλό μου παιδί. Πόσο χαίρομαι που ξαναμιλάμε, παππού. Παππού, πες μου, πώς είναι εκεί πάνω στην άλλη ζωή? Ωραία είναι, παιδί μου. Είναι ήρεμα. Πολύ. Γιαγιά, τι κάνει η γιαγιάκα μου? Δεν ξέρω, παιδί μου. Δεν ξέρεις τι κάνει η γιαγιάκα μου? Όχι. Γιατί? Δεν τη βλέπεις τη γιαγιάκα μου? Δεν τη βλέπω. Είναι με το Μανούσο. Ποιος είναι ο Μανούσος? Ο μπακάλης μας. Ποιος μπακάλης μας? Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της. Η γιαγιά σου έμεινε μαζί μου μόνο και μόνο για να μεγαλώσουμε τις κόρες μας. Τώρα όμως έχει ενωθεί στο σύμπαν με την αληθινή της αγάπη. Η γιαγιά είχε κόμενο. Γιαγιά καμ, ναι. Μπορώ να βρω? Έλα Μάκη, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Μιλάμε με τον παππού της Δήμητρας. Ναι, έχουμε προβλήματα. Δεν θυμάσαι που είχαμε πάει στο μνημόσυνο το 81, ρε παιδί, με αυτό, ναι. Τι, πώς μιλάω τώρα, είχε εγκόμενο. Η γιαγιά της είχε εγκόμενο. Άντε, θα στα πω μετά. Θοδωρή, γιατί το έκανες αυτό? Έχασα τον παππού μου αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνεις? Είχα βρει τον παππού μου και τον έχασα. Τον παππού τον έχασες το 81, να πούμε, ηρέμησε. Ωραίο το παρτί, Και πολύ ωραίος χώρος. Μπράβο, Θοδωρή. Η Τζίνα τα κανόνισε. Η Τζίνα, αυτή η γραμματέας μου τη δίνει, Θοδωρή. Γιατί? Γιατί παίρνει ό,τι ώρα να είναι, 12 και μία τη νύχτα. Με τι δικαίωμα? Εσύ τη το έδωσε αυτό το δικαίωμα. Αγάπη μου, είναι το δεξί μου χέρι, κοπέλα. Σοβαρά, και εγώ δηλαδή τι είμαι, το αριστερό σου? Έλα, χέρι, κατάντησα. Μην ξεκατηνιάζεσαι, είναι πολύ ικανό άτομο. Εδώ έφτιαξε τις προσκλήσεις, το φαγητό, κανόνισε το κέτερινγκ. Τι δύσκολο πράγμα είναι να κάνει το κέτερινγκ. Τι είναι το κέτερινγκ? Ένα τηλέφωνο, γεια σα, θέλω δύο χαβιάρ και δύο σολομού. Χαίρετε. Δεν έχετε την ακρόπολη. Ένα κουλαρτό, γιατί έρχεται να γνωρίσει. Η Τζίνα ή η Δήμητρα? Χαίρετε. Χαίρετε πολύ, τι κάνω. Τώρα μου λέγε η Δήμητρα. Πώς ωραία τα έχεις κανονίσει όλα. Α, μην τη ζαλίσεις την κοπέλα, δεν έκανα και τίποτα. Αχ, είναι και τσεμενή. Τα δύο τελευταία χρόνια που δουλεύουμε μαζί μου έχει αλλάξει όλη την διάρθρωση του γραφείου και στο καλύτερο. Μου είχες πει ότι είναι ψηλή, αλλά δεν μου είχες πει ότι αλλάζει λάμπα και χωρίς σκάλα. Εσύ από αυτό το υψόμετρο δηλαδή την αλλάζεις τη λάμπα έτσι. Να σου πω, μην του βάζεις ιδέες, αρκετή δουλειά έχω και χωρίς τις λάμπες. Έχει και χιούμορ, βρε. Έτσι, Θωμάς, εγώ θα σας αφήσω για λίγο, να σας βρω μονιασμένες όταν γυρίσω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Θοδωρής δεν είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος? Θεά είναι ο Θοδωρής. Θεά? Ναι. Όταν λες θεά, τι τον παίρνει λίγο, εννοείς? Όχι, καλέ, έκφραση είναι. Α, έκφραση. Χρησιμοποιείς πολύ μοντέρνες εκφράσεις. Πόσο χρονών είσαι? 24. 24 είναι απειπίνη. Κοίταξε, όταν λέμε θεά ο Θοδωρής, θεά εκτός σπιτιού, γιατί εντός σπιτιού την κόβω τη φλέβα. Φοβερή έκφραση, την κόβω τη φλέβα. Φοβερή. Να σου πω. Τι? Δε φταίς κι εσύ λίγο. Εγώ, γιατί φταίω εγώ? Αγάπη μου. Τι? Ό,τι και να σου λέει, ναι, εσύ να γελάς. Να γελάω. Εντάξει. Ω, έτσι. Μη μασάς καθόλου. Ναι. Χαίστηκες, αγάπη μου, και όχι μόνο ο Θοδωρής, αλλά όλοι οι άντρες το ίδιο θέλω. Α, να γελάω και χαίστηκα, αγάπη μου. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι τσεκαρισμένο. Καρατσεκαρισμένο. Διαβάζει και η Μαλβίνα Κάρεν αυτή. Να σε πω. Ναι. Έρχεται το κάνει εδώ μέσα, σε χαιρετήσει πίσω μου, είναι τώρα. Γιατί κρέμε όλη η εταιρεία πάνω. Τζίνα, πάμε να σε γνωρίσω στους σπόνσορες. Δεν πάρεις, αγάπη μου. Μα έτσι δεν μου είπε να γελάω και χαίστηκα, αγάπη μου, με τους άντρες. Χαίρετε. Είμαι ο Σταύρος Κατσιθωμάς. Χαίστηκα, αγάπη μου. Τι κάνεις, αγάπη μου, τι κάνεις? Έλα, θα σου φέρω ένα άλλο ποτό, ηρέμησε. Ένα κόνιο φέρε μου. Είσαι σε κρίση ζήλιας, το καταλαβαίνεις. Και δηλαδή τώρα τι, αυτό είναι καλό, ας πούμε, που αυτή είναι ψηλή, δεν κατάλαβα. Μα ναι, σιγά, και τι καλύτερο έχουν οι ψηλές? Τι είναι, άντε μωρέ, σταμάτα, χέσε μας αφού ξέρεις ότι οι ψηλές είναι γκόμενες. Αυτές αρέσουνε, αυτές βάζουν στα περιοδικά, αυτές την πασαρέλα.
καλέ. Δεν θέλω εσωτερικές συγκρούσεις τώρα. Μην μαλώνω μέσα μου. Γιατί άμα μαλώνω μέσα μου, δεν θα λάμπω. Και η γυναίκα είναι ωραία. Άμα λάμπει, δεν είναι ωραία. Ούτε μένει ψηλή, ούτε μένει κοντή. Σταμάτα. Ναι, ναι. Κοίταξε. Οι ψηλές είναι και χαζές. Αυτό το λένε χρόνια. Λοιπόν, εσύ που είσαι κανονικιά, γιατί εγώ είμαι κανονικιά, δεν είμαι ούτε ψηλή ούτε κοντή. Εγώ που είμαι κανονικιά, εγώ θα έχω όποιον άντρα θέλω. Καλέ, είδες την νέα αυτή του Σιν Κόνερι τη γυναίκα, που είναι και κοντή και του φτάνει στον κοφό, και είναι και ο Σιν Κόνερι, η Σον, πώς τον λένε, δεν ξέρω, με έχουν μπερδέψει. Είναι και ο Σον Κόνερι, ο Τζέιμς Μποντ, δεν είναι ο παπάρας ο Θοδωρής, την Θοδωρής, σιγά τον κόμενο τώρα, κοίτα τον πώς είναι. Ανέβα αγάπη μου, νιώσε θεά, ανοίξε τα χέρια σου και αγκάλιασέ τον. Έρχεσαι μωράκι μου τώρα, όχι τώρα, όχι τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι νούμερο παπούτσι φοράς? Άσε φίλε μάλα, πρόβλημα. 41. Α, γρήγορο πόδαρο. Εν ουσία έχεις πολύ ωραίο ποδαράκι, μικρό, κουκλίστικο. Όχι, δεν μασάω. Άμα έχεις γκόμενο τον άντρα κάποιας, αρχίζεις τις γλύκες. Ναι, τα έχουμε κάνει κι εμείς αυτά, ναι, τα ξέρουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ναι. Εμείς οι γυναίκες, όταν δούμε έναν άντρα να τάχει με κάποια άλλη, θέλουμε να μπούμε στη μέση. Ενώ, αν είναι μόνος του, δεν μας νοιάζει. Εγώ ποτέ δεν τα κάνω αυτά. Μεγάλη ταλαιπωρία, αγάπη μου, να βρεθείς ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Μπράβο σου. Μπα. Παραπλανητικό. Θα το χοντρίνω. Να ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε. Εσύ έχεις, ας πούμε, γκόμενο. Βέβαια. Αλλά μένεις στο Λος Άντζελες. Α, σε περνάω ζόρι, φιλενάδα. Στο Λος Άντζελες και τι κάνει εκεί? Είναι πλαστικός χειρουργός. Α, τώρα εξηγούνται όλα. Σου έχει κάνει προσθετική στο πόδι, extension και είναι μεγάλο. Εσύ είσαι πολύ ωραίος τύπος. Θα το χοντρίνω κι άλλο. Καλά, και πώς τη βγάζεις που αυτός είναι στο Λος Άντζελες και είσαι μόνη, σεξουαλικά ενώ δεν καψώνεις? Ψιλοκαψώνω, αλλά. Ψιλοκαψώνεις. Έχω τις άκρες μου. Έχεις τις άκρες σου, πού δηλαδή, σε ποιο μέρος είναι? Έχω έναν στο Λονδίνο. Α, στο Λονδίνο. Λονδίνο, Λος Άντζελες, κάτι ντόπιο δεν έχεις? Από ντόπιο έχω κάτι στη Θεσσαλονίκη. Εσύ ή έχεις κάτι με τους γκόμενους της Αθήνας και θες να με παραπλανήσεις? Δεν εξηγείται. Δεν ξέρω αν θα πληρώσει. Α, θα πληρώσει. Μπορεί, την Τετάρτη. Τι κάνεις, αγάπη μου? Έχεις ξετινάξει όλο τον μπουφέ, το έχεις πάρει. Έχει πάθει μια νευρικότητα. Για την νευρικότητα γυμναστική. Να κάνεις γυμναστική. Τώρα να κάνω γυμναστική. Τώρα γενικά η γυμναστική κάνει καλό στη νευρικότητα, έχει βουλημία. Τώρα θέλω να φάω αυτή τη στιγμή. Τότε μην το συζητάς, φάει. Τι να μην το συζητήσει. Άμα συνεχίζει να τρώει με αυτού του ρυθμού, θα γίνει σαν την όρκα τη δολοφόνο θάνετα. Χάζω είσαι. Δεν πήγαινε για σένα, αλλού πήγαινε, αλλά τι να κάνω. Το έβγαλε το χέρι απότομα. Εμένα θα με πει όρκο δολοφόνο φάλαινα. Εσύ έχει συνειδητοποιήσει, έχει φάει. Έχει φάει δύο πιάτα και πριν έρθουμε έχει φάει παστίτσιο. Ναι, δεν μετράει τι μπουκέ μου. Βεβαίω μετράω τι μπουκέ σου. Γιατί εσεί οι άντρε είστε χουρούνια. Τρώτε σαν κτίνη, γινόσαστε βουβάλια και δίπλα την κόμμα τη τα δύνατη, top model. Γιατί νομίζετε όσο πιο ψηλή, όσο πιο δυνατή, τόσο πιο μάγκε είστε. Αλλά μαλάκε είστε. Έχει πάρει εκτραπή τελείω, το έχει πάρει χαμπάρι. Ναι, το έχω πάρει χαμπάρι. Για να φάω όσο θέλω και θα κάνω ό,τι γουστάρω και θα βάλω και εδώ το φτάρι. Κάτσε εσύ και θα φάω καραμπάσο. Τι κάνετε, μωράκι μου, βαρέθηκε? Εδώ χαζεύω. Πολύ ωραίος χώρος, Θεοδωρή, Ωραία, συνάντηση. Θεοδωρή, θέλω να σου πω κάτι, μωρέ, αλλά έχω μπλοκάρει. Δεν είναι εύκολο να υποθεί. Τι λες, μωρά μου, πες μου, τι. Άστο, τίποτα. Τι άστο. Άμα ξεκινάς κάτι, τελείωσέ το. Εντάξει. Ο Τάκης, ο γραφίστας σας. Ναι. Το ξέρεις τον Τάκη? Δεν ξέρω. Τίποτα, μωρό μου. Άστο. Τι άστο τώρα. Πες το, τι ο Τάκης ο γραφίστας. Ο Τάκης ο γραφίστας. Ναι, το είπαμε αυτό. Το είπαμε αυτό. Ότι... Άστο, μωρή Θοδωρή. Άντε πάλι. Άστο, καλά, περίμενε. Δεν θέλω να μιλήσω. Έλα εδώ. Σε παρακαλώ, κάτσε. Ξεκινάμε κάτι να το ολοκληρώσω. Λοιπόν, ο Τάκης ο γραφίστας σας. Θοδωρή, μου την έπεσε. Σου την έπεσε, γιατί τι έκανε? Κανονικά. Με πλησίασε και με ρώτησε το ζώδιο μου. Τι ζώδιο είμαι, μου λέει. Τι ζώδιο είσαι? Ναι. Οροσκόπος σε ρώτησε? Με ρώτησε.
Τι συνειδητοποιήσει. Κοίταξε, του είπα ότι ο οροσκόπο μου είναι λίγο πάνω από το Δία. Και πλάι στην Αφροδίτη. Δεν θυμάμαι κι εγώ τον οροσκόπο. Καλά, ρε, μετά ξέρω που μπορεί να είναι φιλικό, α πούμε, συμβαίνουν αυτά. Πιθανόν. Αλλά εκείνο που με προβλημάτισε είναι ότι μου ζήτησε και τον αριθμό του κινητού. Θα τα πάρω τώρα. Θα τα πάρω τώρα. Και εσύ τι έκανε. Πρέπει να τα πάρει. Γι' αυτό το συζητάμε για να τα πάρει. Εσύ τον έδωσε τον αριθμό. Όχι, δεν τον έδωσα εγώ. Όχι, δεν τον έδωσα. Γιατί εκείνη την ώρα μου έστειλε μήνυμα ο Ηλίας ο λογιστής σας. Ο Ηλίας ο λογιστής σας που δεν ξέρω και πώς βρήκε τον αριθμό του κινητού μου. Ενοχλώ. Όχι, Τζίνα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω γρήγορα να μάθω ναι. Τι εστί Ηλίας και τι εστί Τάκης. Ζευγάρι. Εδώ και 2 χρόνια. Ζευγάρι. Ναι. Αφού έχει βουήξει όλο το γραφείο. Αχ, είναι τόσο αθώο παιδί. Παντρευτήκανε στην Ολλανδία. Κακό χρόνο να έχεις, Γκαμίλα.